Εδώ, μπροστά σας. Εσείς ένας προοδευτικός πολιτικός, γιατί φοβάστε τη λαϊκή ετιμιγορία στο Σκοπιανό? Πώς είναι δυνατόν, όταν πρόκειται για διμερή συμφωνία στη μία χώρα, να προκρίνεται η διαδικασία της άμεσης λαϊκής έγκρισης και στην άλλη να αποφασίζει κυβέρνηση και βουλή? Δεν τίθεται θέμα ελλείμματος δημοκρατικής νομιμοποίησης αν δεν γίνει δημοψήφισμα για τη συμφωνία, όπως σας ζητά σήμερα και η Κυριακάτικη Δημοκρατία? Ευχαριστώ. Όχι, δεν τίθεται θέμα. Κοιτάξτε, θα ήταν μια πρωτοφανής ιστορικά εξέλιξη να καλείται μια χώρα να κάνει δημοψήφισμα για το πώς θα ονομαστεί μια γειτονική χώρα, για το πώς θα αλλάξει το σύνταγμά της μια γειτονική χώρα, για το πώς θα ολοκληρώσει τα συμφωνηθέντα μια γειτονική χώρα. Οι γείτονές μας ορθώς κάνουν δημοψήφισμα. Ορθώς κάνουν δημοψήφισμα, διότι η συμφωνία αυτή τους αναγκάζει να αλλάξουν το όνομά τους, τη συνταγματική τους ονομασία, να αλλάξουν το σύνταγμά τους, πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την έγκριση, την άμεση επιλογή και την έγκριση του γειτονικού λαού. Εμείς δεν αλλάζουμε ούτε το σύνταγμά μας, ούτε το όνομά μας, ίσα-ίσα, που κατοχυρώνουμε μεγάλο μέρος της ταυτότητας της εθνικής μέσα από την κατοχύρωση της ελληνικότητας της Μακεδονίας, της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να προβούμε σε μια τέτοια διαδικασία, όπως επικυρώνονται όλες οι διεθνείς συνθήκες από τη Βουλή, η οποία Βουλή έχει την απόλυτη δημοκρατική νομιμοποίηση να το κάνει, όπως κυρώνει όλες τις άλλες διεθνείς συνθήκες, θα κυρώσει και αυτή τη συνθήκη. Και επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου. Όσοι θεωρούν ότι είναι τόσο πολύ επιζήμια πια αυτή η συμφωνία, η οποία θα κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αν θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, τον επόμενο, ας βγούνε και ας εξηγήσουν στους εταίρους, στο ΝΑΤΟ, στη διεθνή κοινότητα, στην ηγεσία της γειτονικής χώρας, ότι αν εκλεγούν θα την ακυρώσουν. Γιατί δεν το κάνουν? Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι πως αυτή η χώρα έχει θεσμούς, έχει δημοκρατικές διαδικασίες και οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι αυτές οι οποίες θα κρίνουν τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Από τη νέα σελίδα ο κύριος Κοροναίος και να ετοιμάζεται από το TV100 ο κύριος Λιάμης. Μια σειρά από τα μέτρα που εξαγγείλατε χθες, Πρόεδρε, όπως η μείωση... Εδώ, στα βορεινά, Πρόεδρε. Εδώ. Στα βορεινά, ποια βορεινά? Εδώ, αριστερά. Αριστερά βορεινά, εντάξει. Μια σειρά από τα μέτρα που εξαγγείλατε χθες και συγκεκριμένα έχετε αναφερθεί, νομίζω, στα περισσότερα. Στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στη μείωση των εισφορών για την επικουρική σύνταξη και το ΕΦΑΠΑΞ σε γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς. Ο ΕΝΦΙΑ βεβαίως αφορούν στη μεσαία τάξη, η οποία σήκωσε όλο το προηγούμενο διάστημα το βαρύ φορτίο στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Πέραν της κοινωνικής διάστασης του θέματος, υπάρχει και πολιτική στόχευση σε αυτό, και αναφέρομαι δηλαδή σε αυτή τη δέσμη μέτρων. Υπάρχει πάλι μια διάθεση να κερδιθεί έδαφος ή ανακτηθεί έδαφος στο κέντρο σε πιο νορμάλ συνθήκες σε σχέση με το 2015, και το κλείνω, αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κοιτάξει και προς τα κέντρο-αριστερά και στη βάση ψηφοφόρων του. Αναφέρεστε στον μεσαίο χώρο ή στο πολιτικό κέντρο, διότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα σας απαντήσω και για τα δύο. Κοιτάξτε, η επιλογή μας να άρουμε αδικίες της προηγούμενης περίοδου και να ελαφρύνουμε αυτούς που δυσανάλογα φορτωθήκαν τα βάρη στις δύσκολες στιγμές, νομίζω ότι είναι μια επιλογή που το βασικό της κριτήριο είναι το κριτήριο της δικαιοσύνης. Δεν είναι το κριτήριο της, αν θέλετε, διεύρυνσης εκλογικής επιρροής. Είναι το κριτήριο της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι είναι μια πράξη την οποία οφείλουμε να κάνουμε, ιδίως όταν
κάποιες από αυτές τις επιβαρύνσεις αναγκαστήκαμε εμείς να τις επιβάλλουμε. Διότι, επαναλαμβάνω, ο εξορθολογισμός του ασφαλιστικού συστήματος, η εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος, είχε μια σειρά από πολύ θετικά αποτελέσματα, όπως την υπεραπόδοση του ΕΦΚΑ σήμερα, την δικαιοσύνη στις εισφορές για ένα 80%, αλλά για ένα 20% είχε βάρη. Και αυτό τώρα το διορθώνουμε, τώρα που μπορούμε. Άρα λοιπόν δεν έχει τέτοια στόχευση αυτή η επιλογή. Ό,τι αφορά τώρα την συζήτηση για το πολιτικό κέντρο ή για την συστράτευσή μας με δυνάμεις από τον χώρο της κεντροαριστεράς ή και της κεντροδεξιάς. Ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική δύναμη, η οποία φυσικά έχει μια διακριτή ταυτότητα. Απόλυτα διακριτή, θέσεις, απόψεις συγκεκριμένες, αλλά δεν είναι μια πολιτική δύναμη που αρνείται το διάλογο, αρνείται τη συμπόρευση, έχει κλειστά τα αυτιά, κλειστά τα μάτια, κλειστές τις πόρτες. Εμείς συγκυβερνάμε εδώ και 3-3,5 χρόνια με ένα κόμμα της κεντροδεξιάς και τους οικολόγους. Τρία κόμματα, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι και οικολόγοι πράσινοι στο κυβερνητικό σχήμα και με την ευκαιρία να εκφράσω και δημόσια τη συμπαράστασή μου και τα συλληπιτήριά μου στον υφυπουργό περιβάλλοντος για την τραγική απώλεια του γιου του, που προέρχεται από το κόμμα των οικολόγων. Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική δύναμη που έχει στο DNA του το διάλογο. Είμαστε μέσα στην κουλτούρα του διαλόγου, άλλωστε είμαστε ακόμα το 4% μέχρι προχθές. Θέλουμε λοιπόν να πείσουμε την κοινωνία, όχι να επιβάλλουμε τις απόψεις μας στην κοινωνία. Και σε αυτή την κατεύθυνση συζητάμε με όλες αυτές τις δυνάμεις. Είδατε ότι μας ενδιαφέρει και η συζήτηση με τις δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς, της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς. Άλλωστε είμαστε σε ένα διαρκή διάλογο μαζί τους στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την πορεία της Ευρώπης που θα παίξει καθοριστικό ρόλο και για την πορεία της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν θα κάνουμε είναι να αλλοιώσουμε τη στρατηγική μας και το στρατηγικό μας προσανατολισμό. Η επόμενη μέρα της χώρας μπορεί να έχει στοιχεία διαλόγου, συνεννόησης με ευρύτερες δυνάμεις, όχι με τις δυνάμεις που έχουν σχέδιο να μας γυρίσουν πίσω. Όχι δηλαδή με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, η οποία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά ακραία και τα δύο. Ακραία νεοφιλελεύθερη, ακραία δεξιά. Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη και του κ. Άδωνη Γεωργιάδη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει σχέση με ό,τι παραδοσιακά εξέπεμπε και πρέσβευε αυτή η παράταξη για πολλά χρόνια. Τον χώρο της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς ή της κεντροδεξιάς. Με αυτή λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία έχουμε σχέδιο τόσο διαφορετικό όσο η μέρα με τη νύχτα, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και σε συμπόρευση με ευρύτερες δυνάμεις, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Από το TV100 ο κύριος Λιάμης Λεωνίδας και να ετοιμάζεται από το ποντίκι η κυρία Μητσοπούλου Μαρία. Εδώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε κατηγορηθεί για την αιμονή σας να εφαρμόσετε την απλή αναλογική στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και κάθε φορά, κύριε Πρόεδρε, απαντάτε ότι η δημοκρατία δεν γνωρίζει αδιέξοδα. Ωστόσο, νομίζω ότι εδώ ισχύει αυτό που λένε για την Αθηνά και την χείρα που πρέπει να κινήσει. Κατά συνέπεια, οι κανόνες της δημοκρατίας θα πρέπει να ευνοούν και την άρση των αδιεξόδων. Λένε λοιπόν πολλοί, οι περισσότεροι ίσως στην αυτοδιοίκηση, ότι υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος να προκύψουν δημοτικά συμβούλια, τα οποία θα είναι τόσο κατακαιρματισμένα, ώστε να τεθεί ζήτημα να χαθεί ολόκληρη τετραετία. Σας έχει απασχολήσει αυτό? Σκέφτεστε, ας πούμε, για παράδειγμα, να τεθεί ένα πλαφόν 4-5% όσον αφορά στην εκπροσώπηση στα δημοτικά συμβούλια? Δεν διαισθάνομαι ότι υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Δεν διαισθάνομαι δηλαδή ότι θα αλλάξει κάτι αν υπήρχε ένα πλαφόν 3% στην είσοδο στα δημοτικά συμβούλια. Ο νόμος αυτός φέρνει μια διαφορετική φιλοσοφία. Και πρέπει αυτή τη φιλοσοφία να κατανοήσουμε
και να την αγκαλιάσουμε κιόλας. Εγώ όπου βρεθώ και όπου σταθώ ακούω πολλούς πολίτες να λένε επιτέλους ρε παιδιά, ας βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε. Και ακούω και πολλούς δημάρχους πάρα πολύ καιρό να λένε εσείς στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν θα συνεννοηθείτε ποτέ. Αλλά όταν η συνεννόηση αφορά τους ίδιους, τότε αλλάζουν τα πράγματα, για ορισμένους τουλάχιστον. Λοιπόν, αν την κουλτούρα της συνεννόησης δεν την ξεκινήσουμε από το πρώτο κύτταρο της συλλογικής οργάνωσης, που είναι ο Δήμος, η κοινότητα, ο Δήμος, η περιφέρεια, δεν θα υπάρξει ποτέ κουλτούρα συνεννόησης και κουλτούρα διαλόγου. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές, τεράστιες πολιτικές διαφορές, αλλά όταν συζητάμε για συμμαχικές κυβερνήσεις που θα έχουμε από εδώ και στο εξής. Είχαμε από το 10 και μετά, από το 12 και μετά, και θα έχουμε και από εδώ και στο εξής. Έχουμε ψηφίσει την απλή αναλογική για την κεντρική διακυβέρνηση. Θα έχουμε λοιπόν συμμαχικές κυβερνήσεις. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς θα έχουμε συμμαχική διακυβέρνηση σε επίπεδο Δήμων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια πολύ ουσιαστική μεταρρύθμιση αυτή η οποία φέραμε. Οι πολίτες θα επιλέγουν τον Δήμαρχο, αλλά η ψήφος τους θα μετρά ισότιμα και σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση στα Δημοτικά Συμβούλια. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα διαμορφωθεί αυτή η κουλτούρα του διαλόγου και της συνεννόησης που θα διαμορφώνει πλειοψηφίες με βάση τις πολιτικές συγκλίσεις. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα αλλάξει τίποτα ή θα άλλαζε τίποτα σε αυτό το συνολικότερο πλαίσιο που σας παρουσίαζα αν είχαμε το 3% για την είσοδο στα Δημοτικά Συμβούλια. Αντιθέτως, θα εφαρμόζαμε μία ρύθμιση που θα ήταν σε αντίθεση με το κεντρικό χαρακτήρα της ισοτιμίας της ψήφου του κάθε πολίτη, που δεν βρήκαμε σκόπιμο γιατί να το κάνουμε αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι στις επόμενες δημοτικές εκλογές, που θα είναι οι πρώτες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, που θα είναι οι πρώτες με το νέο σύστημα, αυτή η νέα κουλτούρα συνεννόησης θα αποτυπωθεί και πολύ γρήγορα οι πολίτες θα καταλάβουν τα ωφέλη από αυτή την πολύ μεγάλη και δημοκρατική μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυρία Μητσοπούλου από το Ποντίκι και να ετοιμάζεται από το Ράδιο Θεσσαλονίκης ο κύριος Διαμαντόπουλος.